Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις Εχμές. Έχουμε προαναγγείλει από χθες ότι φιλοξενούμενος μας σήμερα θα είναι στο στούντιο της εκπομπής ο τέος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου. Από καιρό υποβάλαμε την πρόσκληση. Χαιρόμαστε που είναι μαζί μας ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου. Είναι πολλά χρόνια στην πολιτική κονίστρα ούτως ή άλλως. Κάνει δημόσιες παρεμβάσεις. Υπάρχουν θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος που μπορούμε να τα συζητήσουμε μαζί του. Αβέροφ Νεοφύτου λοιπόν στις Εχμές. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι το 22477777. Για να είμαστε όμως ειλικρινείς και δίκαιοι, προτιμούμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις, όταν έχουμε κυρίως ένα φιλοξενούμενο, να δεχόμαστε μηνύματα και email. εχμες@megatv.com.cy και μηνύματα δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα προσπαθήσουμε με τον κύριο Νεοφύτου για να βοηθήσουμε στη συζήτηση να είναι κατανοητή προς όλους και των τηλεθεατών περιλαμβανομένων, να τα ομαδοποιήσουμε, δηλαδή να δούμε διάφορους πυλώνες που απασχολούν τη δημόσια συζήτηση. Θα κάνουμε αρχή όμως με διάφορα θέματα της πολιτικής ή ενδεχομένως και της μικροπολιτικής επικαιρότητας. Καλώς ορίσατε, κύριε Νεοφύτου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Χαίρομαι. Τελικά βρεθήκαμε. Ναι. Βρεθήκαμε με καθυστέρηση σχεδόν 2 χρόνων, έτσι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Νεοφύτου, θα ήθελα ή δυνατόν να θέσουμε διάφορα ερωτήματα που μπορεί να απασχολούν και τους τηλεθεατές, τις τηλεθεάτριες, τους πολίτες αυτού του τόπου, να ακούσουμε απαντήσεις και ύστερα να πάρουμε τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον Κύπριο, το Κυπριακό νοικοκυριό, τον Κύπριο πολίτη και την Κύπρια πολίτιδα. Καταρχάς θα ξεκινήσω. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης σε μια συνέντευξη, σε ένα podcast στον συνάδελφο τον Χρήσανθο Τσουρούλη, το οποίο μεταδόθηκε, άρχισε να μεταδίδεται από χθες, ανέφερε ότι περίπου έχετε συναντηθεί και είναι όλα μέλη γάλα. Είναι όντως έτσι τα πράγματα? Κύριε Βαρούτη, το 23 τέλειωσε. Λέχθηκαν, διλέχθηκαν, έγινε, τι έγινε. Τα γεγονότα και το παρελθόν δεν παραγράφεται. Όμως εμμονές για το παρελθόν είναι ζημιογόνες και σε προσωπικό και εθνικό και παραταξιακό επίπεδο. Όντως βρέθηκα με τον Νίκο Αναστασιάδη. Απορώ γιατί κρατιέται αυτό το θέμα και πολύ συζητιέται. Δεν ήταν και λίγο, κύριε Νεοφύτου, όταν ο πρώην πρόεδρος λέει ότι δεν μπορώ να ασχολούμαι με τον κάθε πικραμένο, υπονοώντας τον πρόεδρο του κόμματος του. Και πήρε και την απάντηση. Ναι. Και είναι και η δική του θέση εκεί κατεγραμμένη και η δική μου. Από εκεί και πέρα η συνέχιση αυτής της διαμάχης κανένα δεν ωφελεί. Και ούτε ενδιαφέρεται ο πολίτης που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τι κάνει ο Σωτήρης με τον Γιάννη, ο Αβέροφ με τον Νίκο. Ο Σωτήρη δεν τον ενδιαφέρει, ναι, κάνει, αλλά τον Αβέροφ ενδεχομένως τον ενδιαφέρει τον πολίτη. Θα κλείσω αυτό το θέμα. Συναντηθήκαμε. Το παρελθόν είναι εκεί. Γύρισα σελίδα. Κοιτάζω μπροστά. Από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε το καλό του τόπου. Δεν είχε καμιά πολιτική ή παραπολιτική χρειά η συνάντηση. Από την άλλη, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να συντηρείται μια κόντρα με οποιοδήποτε. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κύριε Πρόεδρε, διέρχεται μια περίοδο εσωστρέφειας στην παρούσα? Όχι, δεν θα. Γιατί? Γιατί εσωστρέφειας? Εντάξει, διότι θεωρούμε ότι ακόμα και στελέχη άλλα πέραν του Αβέροφ Νεοφύτου ασκούν μια κριτική προς την ηγεσία. Προχθές είχαμε τη συζήτηση στο πολιτικό γραφείο για ένα θέμα το οποίο άνοιξε, εξ όσων θυμόμαστε, αμέσως μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Να διαγραφούν στελέχη του κόμματος τα οποία δεν υπάκουσαν στην απόφαση της πλειοψηφίας. Συνεργάστηκαν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, διαφώνησαν με τις επιλογές της πλειοψηφίας του κόμματος. Εσείς είστε υπέρ του να καθαρίσει το πεδίο έτσι ώστε να προχωρήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός ή να τα σκεπάσετε κάτω από το χαλί και να προχωρήσετε? Καταρχήν δεν έχω κάνει οποιαδήποτε δημόσια παρέμβαση που να έχει σχέση με την ηγεσία του κόμματος. Οι οποιασδήποτε μου παρεμβάσεις αφορούν μεγάλα ζητήματα του τόπου μας εντός της συνεδριακής απόφασης της παράταξής μου ότι ανήκουμε στην αντιπολίτευση.
Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα μιας νέας ηγεσίας πώς θα χειριστεί κάποια ζητήματα. Όμως, μια και θέτετε το θέμα, θα πω την άποψη. Ναι, με γι' αυτό σας ρωτάμε, κύριε. Με σεβαστή την απόφαση της ηγεσίας του κόμματος. Χρειαζόταν και είναι θετικό ότι η νέα ηγεσία του κόμματος έχει προχωρήσει και έχει εξαγγείλει το σκιώδη υπουργικό, την σκιώδη κυβέρνηση, για να μπορεί να επιτελεί τον ρόλο που η κοινωνία του έχει αναθέσει με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Της αντιπολιτεύσεως. Βεβαίως. Όμως υπάρχει ένα παράδοξο. Όταν υπάρχουν 5 υπουργοί και σύνολο 25 μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού που ανήκουν στην κυβέρνηση, θα αντιπολιτεύεσαι τον εαυτό σου ή θα έχεις ένα σκιώδη υπουργό εσωτερικών, οφείλτατος και ικανότατος χαρισμήλας. Αύριο όταν πάει κάτι στραβά θα κάνει κριτική στον υπουργό εσωτερικών που είναι μέλος του κόμματος και το μέλος του κόμματος θα απαντά στο σκιώδη υπουργό. Αυτά είναι ταπεινά παράδοξα. Κατ' εσάς, κατά την άποψή σας, θα έπρεπε να είχαν ξεκαθαρίσει αυτά τα θέματα. Κοιτάξτε, άλλο να διαγράψεις τον οποιοδήποτε δεν ψήφισε την παράταση σε μια συγκεκριμένη εκλογή, τότε θα ήσουν το κόμμα των διαγραφών, διαγράφεις χιλιάδες, γιατί ένα σημαντικό ποσοστό ψήφισε άλλο υποψήφιο. Και άλλο είναι να είσαι μέρος μιας παράταξης που είναι στην αντιπολίτευση και να υπηρετείς ως υπουργός ή ως πρόεδρος ημικρατικού οργανισμού την κυβέρνηση που το κόμμα σου αντιπολιτεύεται. Και υπάρχει και το αντίστροφο. Πέραν της τάξης όσον αφορά την παράταξη, που είναι η πολιτική ηθική των πολιτικών προσώπων να είναι μέλη ενός κόμματος που είναι στην αντιπολίτευση και την ίδια ώρα να είναι υπουργοί της κυβέρνησης. Η ευθύνη βαραίνει αυτούς που είναι μέλη μιας κυβέρνησης ή την ηγεσία του κόμματος που θα έπρεπε για τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού να είχε αποσαφηνίσει θέση. Πιστεύω ότι ούτε καν χρειαζόταν σε τέτοια ζητήματα το πολιτικό γραφείο και συζήτηση. Θα σας πω την πρακτική που ακολουθεί τις τελευταίες δεκαετίες στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Ούτε με ρωτούσε ο οργανωτικός όταν ήμουν πρόεδρος, ήταν ο Δημήτρης Οστυλιανού και ο Γιώργος Ολυσανδρίδης. Σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού κατέβηκαν είτε ως δημοτικοί σύμβουλοι, είτε ως βουλευτές, με άλλους συνδυασμούς. Δεν με ρωτούσαν. Αυτόματα ο διευθυντής οργανωτικού διέγραφε από τη στιγμή, από τη μέρα της επίσημης υποψηφιότητας. Άρα, από τη στιγμή, όπως και ο Χριστοδουλίδης, είχε διαγραφεί την ώρα που έβαζε την υποψηφιότητα του επίσημα στον έφορο εκλογών. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτά τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Εκολετικιώτης ενεργούσε ως εκπρόσωπος του, κύριε Νεοφύτου, προεκλογικά, στο επιτελείο του. Ποιος? Ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, πρώην υποψήφιος βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Πάφο, ήταν εμφανώς στο στρατόπεδο του Νίκου Χριστοδουλίδη, ενεργούσε ως εκπρόσωπος του, δεν διαγράφει όμως, πιστώθηκε. Κοιτάξτε, έκανε μια σωστή παρέμβαση η πρόεδρος του κόμματος, στέλνοντας μια επιστολή για κάποια βήματα που θεώρησε σωστό να γίνουν όσον αφορά το Κυπριακό. Και το μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ούτε λίγο ούτε πολύ, άφηνε εχμές ότι η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και η ηγεσία ουσιαστικά υιοθετούνται στις ουρκικές θέσεις. Ναι. Λοιπόν, κύριε Νεοφύτου, για να τα πάρουμε να τελειώσουμε με αυτά. Είπαμε ότι το 23 αποτελεί παρελθόν. Το 28 θα έρθει ο Αβέροφ Νεοφύτου. Θα επαναδιεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας και μέσα από ποιες διαδικασίες? Χαίρομαι που, γιατί κατά κόρον όταν εμφανίζομαι είτε σε podcast είτε σε ελάχιστες εκπομπές, είναι το στερεότυπο το 23 και το 28. Αν ήσασταν στη θέση μου, θα ρωτούσατε εσείς, κύριε Νεοφύτου? Βεβαίως. Συνεπώς, λογική ερώτηση. Εσείς να κάνετε τη σωστά τη δουλειά σας. Λογική ερώτηση, εν αναμονή της απάντησης. Το 23 τέλειωσε. Ανήκει εκεί να ευχηθούμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρει το βηματισμό του μέχρι σήμερα. Δεν το βρήκε. Η αντίληψη στην κοινωνία ότι είναι μια χώρα κυβέρνητη.
Θα έρθουμε, θα έρθουμε σε αυτό. Θα έρθουμε μείνετε στο 28. Σας ενδιαφέρει ξανά να δοκιμάσετε? Η συζήτηση περιστρέφεται για το παρελθόν και για το 28. Αλλά τώρα... Τώρα εμείς, συγγνώμη, έχουμε μία ώρα, θα συζητήσουμε για το παρόν. Κύριε Παρούτη, τώρα τον κόσμο τον απασχολεί που δεν τα βγάζει πέρα. Σωστό. Τώρα έχουμε ένα άλλο το Κυπριακό. Σωστό. Τώρα έχουμε ενεργειακές προκλήσεις. Έχουμε γεωστρατηγικά ζητήματα. Έχουμε 1002 θέματα προτεραιότητας. Σωστό. Και το μόνο που συζητούμε είναι το 28. Όχι. Λογική ερώτηση. Να ακούσουμε απάντηση και θα πάει παραπέρα. Επαναλαμβάνω, σήμερα με απασχολούν τα μεγάλα ζητήματα, γι' αυτό και παρεμβαίνω στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τα κοινωνικά ζητήματα, το κόστος ζωής και το Κυπριακό. Σε αυτά πρέπει να συμβάλλουμε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να επικεντρωθεί σε αυτά και όχι να απαντά σε συνάδελφό σου ότι... Αν έκανα εκλογές, αν είχε με εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, θα επανεκλεγόμουν. Κύριε Νεοφύτου, εν καιρό λοιπόν θα το σκεφτείτε. Να μείνουμε σε αυτό τουλάχιστον. Μακάρι να λύσουμε το Κυπριακό. Ναι. Και θα μα δεν το λύσατε 10 χρόνια που κυβερνούσατε, κύριε Νεοφύτου. Πήγαμε στο Κρανς Μοντανά, φτάσαμε σχεδόν στη βρύση για να πιούμε νερό και την κλείσαμε και φύγαμε. Κύριε Παρούτη, ναι. Επανερχόμενος και στην πρώτη σου ερώτηση. Με τον Νίκο Αναστασιαδή βρέθηκα. Οι πολιτικές μας θέσεις εκείνου και εμένα παραμένουν. Παραμένουν σε αντιδιαστολή, υποθέτω. Είπα και θα πω. Θα γυρεύουμε το πλαίσιο Γκουτέρες και δεν θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Ναι, και θεωρώ ότι ήταν και το Κρανς Μοντανά ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για τον κυπριακό ελληνισμό. Κύριε Νεοφύτου, επειδή πραγματικά σας εκτιμώ ως πολιτικό, έτσι. Τότε όμως δεν είναι λογικό... Τότε ο Αβέροφ Νεοφύτου που έβλεπε, θα πω, την Κυπριακή, την Κολοσσυρμαθιά, γιατί δεν διαφωνήσατε από τότε εντόνως? Μήπως προσβλέπατε σε μετέπειτα εκλογική αναμέτρηση και υποστήριξη από τον Νίκο Αναστασιάδη? Χρήση. Τότε ίσως έπρεπε να φωνάξετε, να χτυπήσετε το χέρι. Και εσείς και ο κύριος Άνδρος Κυπριανού, όπως λέει, τότε Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Ακόμα μια ερώτηση... Που σας υποβάλλουν πάντα. Πάντα. Θα θυμίσω ότι ο Αβέροφ, όντας πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, χρησιμοποίησε μια σκληρή γλώσσα για να αποτυπώσει τι ερχόταν μετά από το Κρανς Μοντανά. Το τσουνάμι το ξεχάσατε. Όχι, εγώ θυμάμαι και άλλα, κύριε Νεοφύτου. Είναι καλή η μνήμη μου. Θυμάμαι και την παρέμβαση που κάνατε, χωρίς όμως να το πείτε ευθέως, ένα Μάρτι του 2020, νομίζω λίγο πρωτού ξεκινήσει η πανδημία, ότι θα πρέπει να κλείσει οριστικά το θέμα της πολιτικής ισότητας. Θυμάστε? Και πρόσθεσα, ωσότου εγείρουμε ερωτηματικά για την πολιτική ισότητα, θα έρθει η κυριαρχική ισότητα στο τραπέζι και δεν θα φεύγει. Και ήρθε. Και την επομένη, σε κάποια έγκριτη εφημερίδα, μου έκαναν και σκίτσο, ότι ήμουν υπάλληλος της υπάτης αρμοστίας της Βρετανικής. Ναι. Λοιπόν, κύριε Νεοφύτου... Ίσως, για να το κλείσω και αυτό, ίσως εκ των υστέρων, για την κοινωνία να ήταν καλύτερα, να ήταν πιο έντονη η διαφωνία μου. Δεν ήταν, κύριε Νεοφύτου, τότε. Δεν ήταν. Αγαπητέ, δεν ήταν εμφανής. Θα το ξαναπώ, προσέξτε. Για μένα, προσωπικά, θα ήταν καλύτερα να ήταν πιο έντονη η διαφωνία μου. Να ήταν πιο έκδηλη στην κοινωνία. Από την άλλη, θα είχα λιγότερη ζημιά στο πολιτικό μου κεφάλαιο, αλλά μια μετοπική σύγκρουση του Προέδρου Κυβερνώντος Κόμματος με την κυβέρνηση που το κόμμα του στήριζε, θα είχε επιπτώσεις σε πολλά άλλα ζητήματα. Ευχαριστώ. Εντάξει, εδώ ένας τηλεθεατής, ο κύριος Μαρίνος, λέει δεν απαντά ο κύριος Νεοφύτου, πρέπει να απαντά. Εμείς τον καλεσμένο από τον καλεσμένο θέλουμε να ακούσουμε. Ακούστε, ο κάθε προσκεκλημένος και σε αυτή την εκπομπή, υποθέτω και σε πολλές άλλες, μπορεί να απαντά όπως θέλει. Ο καθένας μπορεί να εξάξει τα δικά του συμπεράσματα. Εγώ έχω αντιληφθεί,
από τα όσα έχουμε ρωτήσει μέχρι τώρα τον κύριο Νεοφύτου, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε μια συνάντηση με τον Νίκο Αναστασιάδη. Είπαν ότι θα κοιτάξουν το μέλλον, θα αφήσουν το παρελθόν. Παραδέχθηκε ότι στο Κρανς Μοντανά ίσως έπρεπε να ήταν εντονότερη η διαφωνία του. Μάλλον το είπε μάλιστα με ύφος έτσι λίγο αναγνωρίζοντας ότι θα έπρεπε να ήταν. Όσον αφορά το 2028, είπε ότι πρέπει να δούμε τα παρόντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ο πολίτης. Δεν μας είπε όμως ότι δεν ενδιαφέρομαι για τις προεδρικές του 2028. Κάνω μια σύνοψη, κύριε Νεοφύτου, δική μου ερμηνεία, δικαιούμαι, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτά είπε. Ερώτηση, ένα πρωτοκλασάτος στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού σε συνέντευξή του προμερικών εβδομάδων, και πάλι στην Καθημερινή νομίζω, είχε πει ότι προτεραιότητα έχει η πρόεδρος του, του κόμματός μας για τις προεδρικές του 2028. Ο εκάστοτε πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, εκ της θέσεώς του, είναι και εν δυνάμει υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα καταστατικό, κύριε Παρούτη, σαφέστατο. Ο προεδρικός υποψήφιος αποφασίζεται από το ανώτατο συμβούλιο και υποβάλλουν υποψηφιότητα οποιοδήποτε μέλος της παράταξης. Είχαμε τις περιπτώσεις που ο Μάτσης πήγε στο ανώτατο μαζί με τον Γλαύκο Κληρίδη, Νίκος Αναστασιάδης με Ελένη Θεοχάρους και ο Αβέροφ Νεοφύτου που δεν επικαλέστηκε το καταστατικό, γιατί δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια και απορώ όταν πρωτοκλασσάτα στελέχη δεν ξέρουν καν μετά από δεκαετίες το καταστατικό του κόμματος. Είπε στον Νίκο Χριστοδουλίδη, έλα όχι τα... μόνο στο ανώτατο, να πάμε στις 50.000 μέλη... Απευθείας στη βάση. ...του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου δεν αποκλεί το ενδεχόμενο... Όχι, δεν... Είμαστε στο 24. Εντάξει. Το 28 βλέπουμε. Το γεγονός ότι δεν δικαιούστε, κύριε Νεοφύτου, να επαναδιεκδικήσετε βουλευτική έδρα το 26, σας δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή παραμένετε στην πολιτική σκηνή, θα παρεμβαίνετε δημοσίως και θα είστε ενεργός πολιτικά. Κύριε Παρούτη, και να, και να είχα δικαίωμα να επαναδιεκδικήσω, δεν θα το έπρατα. Να σας πω το λόγο. Ολοκληρώνω σχεδόν 24 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας. Είχα 5 χρόνια θητεία ως δήμαρχος σχεδόν και 4 χρόνια σαν υπουργός. Είναι τώρα ενάρτουμε. Νομίζω ότι δεν έχω τίποτε άλλο να προσφέρω από τη θέση του βουλευτή μετά από 24 χρόνια υπηρεσία. Είπα σε μια άλλη εκπομπή όμως... Αλλά παραμένετε στη διάθεση του εκλογικού σώματος. Εάν ο πολιτικός μου λόγος, η βαρύτητά του, είχε σχέση γιατί ήμουν πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ή είμαι σήμερα βουλευτής, δεν είναι αυτό που μετράει, τότε δεν κάνω να παραμένω ούτε για ζάς. Η πολιτική βαρύτητα κάποιου δεν έχει να κάνει με το αξίωμα που έχει, αλλά την ουσία του πολιτικού του λόγου και την βαρύτητα του πολιτικού του λόγου. Κύριε Νεοφυτού, χθες ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, στη συνέντευξή του στον κύριο Τσουρούλη, για πρώτη φορά διατύπωσε μία δυσφορία, χωρίς να το συγκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο, έναντι του τρόπου με τον οποίο κυβερνά ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Σαφώς, μάλλον δεν θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι ο Νίκος Αναστασιάδης εργάστηκε παρασκηνιακά για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, θα το αποφύγετε. Αλλά επί της διαπίστωσης Αναστασιάδη ότι περίπου είμαστε ολίγων ακυβέρνητοι και έχει αφήσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης τη δημόσια υπηρεσία να κυβερνά, πώς σχολιάζετε? Ή θα παρακάψετε το πρώτο τώρα? Δεν θα παρακάψω. Αυτοί ήταν οι λόγοι που εγώ δεν εισάκουσα τις προτροπές ότι έπρεπε να τραβήξω πίσω για να στηρίξω τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Γνώριζα τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Τον παραγνωρίζατε, όχι τον γνωρίζατε. Ίσως τον γνώριζα και τον γνωρίζω ίσως όσο κανένας άλλος. Όχι, μα σας το έχω ξαναπεί. Εμένα μου είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης
όταν είχαμε συναντηθεί πλέον, όταν ήρθε στο Προεδρικό, ότι εγώ εδώ που είμαι το οφείλω στον Αβέρο Φινεοφίτου. Του έχω μπει και του ιδίου, δεν. Κοιτάξτε, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι συνεπέστατος. Σε τι? Γιατί παραξενεύεται κάποιος για τον Νίκο Χριστοδουλίδη σήμερα? Πότε ανάλαβε ευθύνη? Καλά, δεν τον πήρατε ήδη σε 10 χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση? Δεν είπατε του Προέδρου ότι δεν κάνει για υπουργός εξωτερικών, όταν τον αναβάθμισε από εκπρόσωπο? Αγαπητέ μου, ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε ότι ήταν δική του επιλογή να είναι υπουργός εξωτερικών. Ναι. Γνώριζε και γνωρίζει. Καλός άνθρωπος. Ήταν εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άλλο εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος, άλλο Καραβοκύρης. Τώρα ως Καραβοκύρη, συγγνώμη, και, τώρα ως Καραβοκύρη πώς τον κρίνετε εσείς, κύριε Νεοφίλη? Συνεχίζει να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μας κάνει καταγραφή γεγονότων, σχολιαστής γεγονότων. Παρεμβαίνει και όμως. Και παρατηρητής γεγονότων. Εν ολίγης δεν κυβερνά λοιπόν, κύριε Νεοφίτου. Έχει ένα χαρακτηριστικό η κυβέρνηση, το σύνολο της κυβέρνησής του. Το ναι. Σημειώνω. Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό? Να τερματίζει έργα. Ναι, αλλά έργα τα οποία προκηρύξατε επί διακυβέρνησης Δημοκρατικού Συναγερμού, ενδεχομένως οι προσφορές, οι διαδικασίες αξιολόγησης να ήταν λαθασμένες, κύριε Νεοφίτου, ή να ήταν και φωτογραφικές, για να πάω στο πιο πονηρό, με αποτέλεσμα τώρα να έφτασε ο κόμπος στο χτένι και να πρέπει να ακυρωθούν αυτά τα έργα, που είναι η τραγωδία του κράτους σε βάρος του πολίτη του. Αυτή την προσέγγιση την ακούω και από τα σημερινά συγκυβερνώντα κόμματα και από την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, αγαπητέ μου Σωτήρη. Είναι ο λίγο τι παράδοξο να φταίει ο δημοκρατικός, αν αυτό ισχύει που λέτε, να φταίει ο δημοκρατικός συναγερμός, αλλά να μην φταίει ο σημερινός πρόεδρος, που ήταν βασικός στέλεχος της κυβέρνησης που παίρνει τις αποφάσεις. Όμως, επειδή έχουμε κάποια πείρα με τα δημόσια έργα, είπαμε και προηγουμένως, διετέλεσα και 4 χρόνια υπουργός συγκοινωνίας. Θα έρθουμε. Ξέρω από δημόσιες συμβάσεις. Θα έρθουμε κατ' εσάς, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, θα έρθω στα έργα. Είναι ένα από τα θέματα που θέλω να συζητήσω. Να κλείσουμε αυτά όπως τα χαρακτηρίσατε, πώς τα είπατε στην αρχή, τα κουτσομπολίστικα. Αυτά. Όχι, συγγνώμη, πιστεύετε ότι δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες? Πολύ. Α, το πώς κυβερνά ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Πουλούν. Όχι, κύριε Βαϊανόφη. Το πώς κυβερνά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η άποψη ενός ανθυποψηφίου του, για να μην πω και ενός μέντορα του, για να μην πω και του Προέδρου του κόμματος του, δεν ενδιαφέρει τους πολίτες? Τους ενδιαφέρει. Κατ' εσάς λοιπόν, κυβερνά ή δεν κυβερνά ο Νίκος Χριστοδουλίδης? Υπάρχει μια κυβερνησία. Εντάξει, αυτό. Θα συμφωνήσουμε. Θα πάμε παραπέρα που λέμε. Και μπαίνουμε στους τρεις πυλώνες που θέλω να συζητήσουμε, κύριε Νεοφίτου. Κατ' εσάς, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα που απασχολεί το μέσο νοικοκυριό? Θεωρώ ότι σήμερα το νούμερο ένα πρόβλημα στο κάθε νοικοκυριό είναι το κόστος ζωής. Και δεν αφού... Σε τι ποσοστό πιστεύετε, γιατί τα της οικονομίας, εγώ σας πιστώνω ότι τα γνωρίζετε καλά. Σε τι ποσοστό των νοικοκυριών υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Γιατί υπάρχουν και νοικοκυριά των 100 και 200 χιλιάδων το ετησίως και 300 ενδεχομένως, που δεν τους απασχολεί αν ακρύβεινε το γάλα ή αν ακρύβεινε το κάψιμο ή αν ακρύβεινε το ρεύμα. Σε τι ποσοστό είναι αυτό το πρόβλημα? Δυστυχώς, μεγάλο μέρος της παραδοσιακής μεσαίας τάξης, κύριε Παρούτη, έχει πέσει στην κατηγορία των νοικοκυριών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ήταν μια στατιστική που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Eurostat και από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου. Άρα θα έλεγα ότι πέραν του 60 με 65% των νοικοκυριών δεν τα βγάζουν πέρα. Ποιοι είναι οι λόγοι? Ποια είναι τα βασικά έξοδα μιας οικογένειας? Νούμερο ένα. Ηλεκτρισμός.
από το 20 μέχρι το 24. Δικαιούται ο δημοσιογράφος όμως στη συνέχεια, συγγνώμη που σας διακόπτω, να σας ρωτήσει τι κάνατε όλοι που κυβερνούσατε από το 2000 και εντεύθεν. Συνεχίστε. Να απαντήσω σε αυτό που λέτε. Πάντα ήμουν ο άνθρωπος που δεχόμουν τις επιθέσεις, γιατί έλεγα τις απόψεις μου για τα κρατικά μονοπόλια και ακόμα πληρώνω κόστος και έπρεπε να προσέξουμε τι ωφελεί τον καταναλωτή και όχι τι εξυπηρετεί ένα κρατικό μονοπόλιο, την ΑΕΚ παραδείγματος χάρη, και το μένος που είχα να αντιμετωπίσω ήταν, και το γνωρίζετε και το ζήσατε ως δημοσιογράφος. Κύριε Νοφίτου, συγγνώμη, τι θα μπορούσε να κάνει, εάν καταργεί το, μου λέτε να καταργηθεί το μονοπόλιο της ΑΕΚ, πιστεύετε ότι το ακριβότερο ρεύμα σήμερα το έχουμε γιατί υπάρχει το μονοπόλιο της αρχής ηλεκτρισμού ή γιατί οι διάφορες κυβερνήσεις δεν μερίμνησαν να μην πληρώνουμε σήμερα πρόστιμο για ρήπους, δεν μερίμνησαν να έχουμε φθηνότερο καύσιμο, φυσικό αέριο. Τσακώνεστε και συζητάτε και η κυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου και η κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια και η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη πώς θα έρθει αυτό το ευλοημένο φυσικό αέριο και όταν θα έρθει θα είναι και άχρηστο στο τέλος της ημέρας. Κοιτάξτε, έχω δίκιο σε αυτό που σας ρωτώ. Φταίει το μονοπόλιο της ΑΕΚ. Τέλος, για να έχουμε μια συνοχή. Να έχουμε. Βάζω πέρα για... Θα διαβάσω τις ερωτήσεις σας, κυρίες και κύριοι, όλους. Για τους λόγους του ψηλού κόστους ενέργειας. Αλλά πρώτα να ολοκληρώσουμε ποια είναι τα βασικά έξοδα του νοικοκυριού. Ηλεκτρικό ρεύμα. Αύξηση από το 2020 μέχρι σήμερα 100%. Πού οφείλεται, συγγνώμη. Να το καλύψουμε αυτό. Πού οφείλεται. Ναι, στο μονοπόλιο της ΑΕΚ. Γιατί ακόμα και η κιλοβατόρα που χρησιμοποιεί η ΑΕΚ από τις ανανεώσιμες πηγές και τις κοστίζει 11 σεντ, την πληρώνεις 25, 26, 27 και 33. Ένα μεγάλο ποσοστό από την ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το πετάμε. Δεν το χρησιμοποιούμε. Γιατί δεν κάναμε δίκτυο. Γιατί δεν κάναμε δίκτυο. Ποιος έπρεπε να αποφασίσει, η ΑΕΚ θα έκανε δίκτυο. Βεβαίως. Όχι. Ποιος. Η ΡΑΕΚ θα έπρεπε να μεριμνήσει για αυτή για το δίκτυο. Ναι. Πριν από τη ΡΑΕΚ τόσα χρόνια, αγαπητέ μου, ο διαχειριστής δικτύου, διαχειριστής είναι. Ο ιδιοκτήτης του δικτύου είναι η ΑΕΚ. Άλλο ο διαχειριστής, άλλο ο ιδιοκτήτης. Το ότι δεν είχαμε μια συγκεκριμένη, και αυτό αναλαμβάνω τη δική μου την ευθύνη, ναι, ως πρόεδρος κόμματος, παρόλο εγώ που... Κυβερνώντος κόμματος. Ναι, που διαφωνούσε. Δεν είμαι εγώ που χάραζα την ενεργειακή πολιτική. Η ενεργειακή πολιτική του Γιώργου Λακκοτρύπη, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, ήταν καταστροφική σε όλους τους τομείς. Και γιατί δεν ανοίξατε το στόμα σας. Βεβαίως και μιλούσα μαζί τους. Είχαν τις απόψεις μου, αυτοί έπαιρναν τις αποφάσεις. Επαναλαμβάνω, αν για το οποιοδήποτε θέμα που είχα διαφορετική άποψη έβγαινα στο τραπέζι, η Κύπρος ήταν ακόμα σε μνημόνιο, αγαπητέ Σωτήρη. Ίσως θα ήταν καλύτερα, κύριε Νεοφίτου. Συγγνώμη, ίσως θα ήταν καλύτερα. Όχι σε μνημόνιο. Να ήξερε ο κόσμος. Συγγνώμη, πάμε τερματικό βασιλικού. Ευθύνεται ο Γιώργος Λακκοτρύπης. Σαφέστατα η θέση η δική μου ήταν ότι ο όρος να ζητάς την κοινή ευθύνη του εργολάβου και του διαχειριστή για το σύνολο του concession period δεν θα βρισκόντουσαν σοβαρές εταιρείες να ενδιαφερθούν. Δεν γίνεται το κράτος να σχεδιάζει την υποδομή και να λες του εργολάβου χτίσει αυτή την υποδομή που εγώ τη σχεδίασα αλλά θα είσαι υπεύθυνος για 25 χρόνια ό,τι ζημιά πάθει. Α, θέλετε να ήταν το άλλο μοντέλο, το design and build, έτσι. Εάν έλεγαν του εργολάβου κάνε εσύ το σχεδιασμό, τότε να είναι και υπεύθυνος για τη συντήρηση όπως είναι των BOT των αεροδρομίων. Ναι. Ξέρουμε από δημόσια έργα, περάσαμε, τα εντοπίσαμε, τα είπαμε, δεν εισακουστήκαμε. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω. Ξεχνάτε, κύριε Σωτήρη. Δεν ξεχνάω τίποτε εγώ. Εγκαλή μνήμη μου ακόμα. Ότι έπρεπε να διαχειριστώ ως πρόεδρος κόμματος μια βουλή και μια χώρα που ήταν στο μνημόνιο σε μια κυβέρνηση κοινοβουλευτικής μειοψηφίας για να κάνω συμμαχίες για τον τόπο.
εάν καθημερινά ήμουν στην παλέστρα να γρονθοκοπώ την κυβέρνηση την οποία στήριζα, πώς θα μπορούσα να πείσω άλλους να στηρίξουμε την πορεία για την εξυγίανση του τόπου. Κύριε Νεοφύτου, ήταν θέματα ζωτικής σημασίας όμως αυτά. Βεβαίως ζωτικής. Ζωτικότατης. Θα πληρώνει ο κόσμος ακόμη 10 χρόνια το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Σας το λέω εγώ και θα το σχολιάσετε αυτό. Ναι. Δεν διαβλέπετε τα προσεχή έτη να έχουμε φθηνότερη ενέργεια. Διαβλέπετε εσείς. Ακριβότερη σε σχέση με τις άλλες χώρες, ναι. Ένας από τους λόγους, είπαμε, είναι το μονοπόλιο της ΑΕΚ, ο τρόπος που διαχειριστήκαμε την ενεργειακή μας πολιτική, αλλά κύριε Παρούτη, και οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Η ευρωπαϊκή πολιτική για το άλαμα στην πράσινη ανάπτυξη, τα προστήματα που θέτουν για τους ρήπους, σε συνδυασμό με τον πόλεμο που είχε γίνει στην Ουκρανία και συνεχίζεται, αυτά εκτείναξαν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Και το κόστος ζωής όμως. Και το κόστος, μα από αυτό ξεκινούν όλα. Η Ευρώπη, αλλά και το παγκόσμιο, σημάδεψε λάθος στόχο. Έπρεπε να είχαν κάνει κάποιες αναθεωρήσεις, ειδικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας. Όπως? Έπρεπε να ανασχεδιάσουν την μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Μήπως είναι μια μούφα αυτό, ξέρετε, το πράγμα, κύριε Νεοφύτου. Ξέρετε, πώς μπορούμε να πάμε... Τι φταίει εσύ σήμερα? Δεν φταίω. Να πληρώνεις πέναλτι στο λογαριασμό σου. Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν για να μην πληρώνω το πέναλτι, κύριε Νεοφύτου. Ναι. Είναι τόσο απλό. Τι φταίει η Ουκρανία? Αλλά για να έρθουμε πίσω... Δεν φταίει η Ουκρανία. Λόγω του πολέμου, αγαπητέ Σωτήρη, στην Ουκρανία και την αύξηση στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, είχε τη δική του επίπτωση. Συν οι πολιτικές στην πράσινη εποχή, όλα αυτά μαζί με τα εσωτερικά όπως τα αναλύσαμε, είναι γι' αυτό που πληρώνουμε το πιο ψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ποιο είναι το δεύτερο, γιατί θα μας έχασαν οι ακροατές. Όχι, δεν μας έχασαν. Μιλάμε για τα... Να τους βοηθήσω εγώ, μου επιτρέπετε. Μιλάμε για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα στην Κύπρο το μέσο νοικοκυριό και ο λίγον του ενδιαφέρουν οι πολιτικές αντιπαλότητες. Είπε ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου ότι το κόστος της συνέργειας, ο ηλεκτρισμός, είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Το καλάθι της οικοκυράς. Που μας είπατε ότι είναι συνέπεια και του πρώτου ενδεχομένως. Βεβαίως. Και του πολέμου, αλλά και του COVID. Ναι. Δεν είναι ο πληθωρισμός όταν πηγαίνει σήμερα στην υπεραγορά. Και δεν μέφαμε τις υπεραγορές, γιατί δεν είναι δικά τους προϊόντα, τα αγοράζουν και αυτοί. Και έχουν και αυτοί ψηλό κόστος ηλεκτρισμού και ψηλά λειτουργικά έξοδα. Ναι, αλλά ενδεχομένως κάποιοι να εσχροκερδούν, κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός στον τομέα αυτό. Για την Κύπρο αρκετοί ανταγωνιστές. Αλλά όταν πας σήμερα στην υπεραγορά δεν είναι 2% περίπου που πληρώνεις περισσότερο. Αν συγκρίνεις με το πλήρωνες για τα ίδια προϊόντα το 2020 με σήμερα, είναι γύρω στο 40% αύξηση. Το τρίτο, αν μένεις με ενίκιο, το ενίκιο ανέβηκε 30%. Εάν έχεις αγοράσει διαμέρισμα ή έκτισες σπίτι και χρωστάς την τράπεζα, ξέρετε πώς αυξήθηκε ο τόκος τα τελευταία χρόνια, 150%. Άρα... Φταίει ο καπιταλισμός ή οι κυβερνητικές πολιτικές. Κοιτάξτε. Συγγνώμη, δεν είναι. Αυτά, τι φταίει? Αυτά είναι παγκόσμια και δεν μπορεί να τα καθορίσει ούτε η κυβέρνηση στην Κύπρο, ούτε η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Αλλά οι κυβερνήσεις είναι εκεί για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και να είναι μέσα από τις πολιτικές του στήριγμα σε μια ομάδα συνανθρώπων και νοικοκυριά που δεν βγάζει πέρα. Άρα έδωσα μια εικόνα. Ρεύμα 100%, βενζίνη 40%, τρόφιμα 40% αύξηση, ενίκεια 40%, επιτόκια 150%. Ποιος υποφέρει λοιπόν?
ο πολίτης. Και η μεσαία τάξη. Είχατε κάνει μια ανάρτηση προ μερικών μηνών ότι συνθλίβεται η μεσαία τάξη. Έρχομαι τώρα. Πάω πρώτα σε αυτούς που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Έχουμε 127.000. Η κυβέρνηση, αγαπητέ Σωτήρη, έδωσε μέχρι τώρα 325 εκατομμύρια. Σε αυτά τα αστόχευτα μέτρα, τα οριζόντια, μειώθηκε, λέει, ο ΦΠΑ στο ζάχαρη, στον καφέ, στα λαχανικά, στις πάνες, στο γάλα. Πες μου, έχεις αντιληφθεί. Ναι, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Αστόχευτα μέτρα όμως έλαβε και η κυβέρνηση του Δημοκράτη. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, μα πρέπει να είμαι δίκαιος και σωστός απέναντι και στους τηλεθεατές εγώ. Δεν ήταν το ίδιο μέτρο που είχε πάρει για το ρεύμα και τα καύσιμα η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη με το μοντέλο που ακολουθεί η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη. Ακριβώς το ίδιο. Για το ρεύμα και τα καύσιμα. Ρεύμα πήρε αποφάσεις η Βουλή για οριζόντιο. Μείωση του ΦΠΑ πήγε η κυβέρνηση με υπουργό οικονομικών τον Κωνσταντίνο Πετρίδη και το κήρυξε αντισυνταγματικό, κύριε Παρούτη. Ναι, εννοείται. Και έβαλε μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα στοχευμένα. Στοχευμένα. Άρα έρχομαι τώρα. 325 εκατομμύρια. Συγγνώμη, εκείνο που λέτε είναι η κατάργηση του ΦΠΑ από το ρεύμα. Που ήταν οριζόντια. Ήρθε μετά με πρόγραμμα η κυβέρνηση στοχευμένο για το ηλεκτρικό ρεύμα. Μείωσε τον φόρο, επιδότησε την έμπρα. Σε όλους ήταν, κύριε Νεοφύτη. Όχι σε όλους. Σε όλους. Δεν ήταν σε όλους. Θα στο αποδείξω. Δεν ήταν σε όλους. Εντάξει. Δεν ήταν για τις επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη. Γιατί ένα απλό παράδειγμα. Νομίζω αλλά ότι... ας μην φάμε τη συζήτηση σε αυτά. Εντάξει. Εγώ επιφυλάσσουμε να σας το επιβεβαιώσω αυτό. Παρακαλώ. Άρα, 127.000 θα μπορούσες να το... διότι από αυτά τα άτομα κάποιοι ήταν και ζευγάρια. Σε ένα ζευγάρι μπορούν να του δώσεις και 3-4.000 για να είναι πάνω από το όριο της φτώχειας και δεν θα χρειαζόντουσαν 325 εκατομμύρια. Με 215 εκατομμύρια θα συμπλήρωνες σε αυτές τις 127.000 να μην υπάρχει κανένας κάτω από το όριο της φτώχειας και να σούμεναν και 100 εκατομμύρια. Ξοδέψαμε 325 και κανένας δεν ένιωσε οποιαδήποτε ανάσα ή ανακούφιση. Πού πήγαν. Αν μειώθηκαν, δεν είχαν το αποτέλεσμα. Τα περισσότερα απορροφήθηκαν. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μειώθηκε το ΦΠΑ στον καφέ και στο ζάχαρη. Πήγε στην καμιά καφετέρια και είδες ότι άλλαξε την τιμή της. Όχι. Το είπαμε αυτό. Το είπαμε και εμείς. Αλλά δεν είναι 300 εκατομμύρια το ΦΠΑ στον καφέ και στη ζάχαρη. Όλα τα μέτρα, τα οριζόντια που λήφθηκαν ήταν 325 εκατομμύρια. Λοιπόν. Έρχομαι τώρα στην μεσαία τάξη. Το φορολογικό μας σύστημα. Και θέλω την προσοχή σου. Με τα προσοχής. Ναι. Άκου, αγαπητέ Σωτήρη. Σήμερα, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, εσύ, ο εργαζόμενος, στον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και ο δημόσιος υπάλληλος, οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, είναι οι πιο βαριά φορολογημένοι πολίτες και οντότητες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μέχρι 35% φόρο στο εισόδημά τους. Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση της οικογένειας και οι ανάγκες της οικογένειας. Θα πω ένα παράδειγμα. Έχεις ένα αντρόγινο που μαζί έχουν 60.000 ευρώ. Από 30-35.000 ο καθένας. 60 με 70.000. Θα πληρώσουν μαζί 6.800 ευρώ φόρο. Φόρο εισοδήματος το χρόνο. Ναι. Εντάξει. Δίπλα. Έχεις μια οικογένεια με τα ίδια εισοδήματα. Και έχουν και 4 παιδιά. Θα πληρώσει και η διπλανή οικογένεια με 4 παιδιά 6.800. Πόσο κοινωνικά δίκαιο είναι. Ναι. Δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη σύνθεση
της οικογένειας και τώρα που έχουμε και όντας δημογραφικό πρόβλημα. Είναι άρα... αυτό που είχατε εξαγγείλει προεκλογικά εσείς. Ο κύριος Χριστοδουλίδης μας υποσχέθηκε αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις 25.000, αλλά αναμένουμε τη φορολογική μεταρρύθμιση. Αυτό θα δημιουργήσει περισσότερες τρευλώσεις. Γιατί, να εξηγήσω γιατί. Εάν σήμερα 20 γίνουν 25, για σένα που πληρώνεις 20% φόρο είναι 1.000 ευρώ όφελος, για αυτόν που πληρώνει 35.000 ή 5.000 είναι 2.200. Άρα δημιουργείς άλλη ανισότητα. Ένα θέμα για να το αγγίξει, να βρει λύση, πρέπει να το κατανοείς πρώτα. Και δεν το κατανοεί ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν το κατανοεί. Το κατανοεί ή δεν το κατανοεί. Εγώ πιστεύω το κατανόησε εκ των υστέρων με τους συμβούλους του, γι' αυτό και δεν το έκανε, ούτε και θα το κάνει, γιατί δεν είναι σωστό και μπράβο που δεν θα το κάνει. Την αύξηση του αφορολόγητου στα 25, ναι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έρχομαι τώρα. Πού μείναμε? Στην φορολογική μεταρρύθμιση για τη σύνθεση της οικογένειας. Όχι μόνο το οικογενειακό εισόδημα, αλλά και η σύνθεση της οικογένειας. Πρέπει να ελαμφρύνουμε από τη μεσαία τάξη που μόνο αυτή πληρώνει χωρίς να παίρνει τίποτα. Είπαμε τους στοχούς, μπορούμε να τους δώσουμε βοήθημα. Τη μεσαία τάξη, η βοήθεια που μπορούμε να κάνουμε είναι να την απαλλάξουμε από βάρη. Να πληρώνει λιγότερους φόρους, άρα να της μένει μεγαλύτερο διαθέσιμο. Δεν μπορούμε σήμερα να μην αφαιρούμε από το φορολογικό εισόδημα το ενίκιο, ένα λογικό ενίκιο, αφού υπάρχουν προβλήματα στα νοικοκυριά, ένα ποσό της 12.000 περίπου, να μπει ένα σίλινγκ. Λοιπόν. Όπως επίσης, πρέπει να φοροαπαλλάγονται και ένα λογικό ποσό τόκων για ιδιοκατοίκηση. Αλλά μια και μιλούμε για τα νοικοκυριά, να πω και για το προηγούμενο θέμα, την ΑΕΚ και την ενέργεια. Σωστά η κυβέρνηση ενισχύει τις οικογένειες για τα φωτοβολταϊκά. Ένα καλό πρόγραμμα και πάλι. Αφού είπαμε ότι πετάμε ενέργεια κάποια στιγμή. Όχι, πρόσεξε. Σωστά το επικροτώ και συγχαρητήρια που συνεχίζει μια προηγούμενη πολιτική της προηγούμενης διακυβέρνησης. Την έχει διευρύνει. Συμφωνούμε. Όμως, την έχει διευρύνει. Πάλι όμως, για τα παιδιά μας, αγαπητέ Σωτήρη, ποιο τα παιδιά σήμερα έχουν σπίτι. Τα νεαρά ζευγάρια. Όλοι μένουν σε ένα διαμέρισμα. Ποιος θα υποφεληθεί από τα προγράμματα για φωτοβολταϊκά στα σπίτια? Όταν το 100% για αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων που μιλάμε, ότι πρέπει να τους στηρίξουμε, αγαπητέ Σωτήρη, κανένας δεν ζει σε σπίτι. Λοιπόν, κύριε Νεοφυτού, σας παρακαλώ. Πείτε ακόμα, γιατί θα διαβάσω τώρα τα μηνύματα. Κάτι τελευταίο. Ναι. Πρέπει να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στον πολίτη για να μειώσουμε και τα έξοδά του. Είπαμε να μειώσουμε τους φόρους, να αυξήσουμε το εισόδημά του. Από την άλλη να παρέχουμε κρατικές υπηρεσίες. Το ολοήμερο σχολείο επιβάλλεται για εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Θα είναι κοινότυπη ερώτηση μας, σας πω, γιατί δεν το κάνατε από τότε που κυβερνούσατε και ιδιαίτερα μετά την παρολίγον οικονομική καταστροφή. Θα σας πω για πολλωστή φορά. Εντάξει. Ο Αβέροφ, τη μόνη εκτελεστικής εξουσίας, είχε μόνο 3,5 χρόνια όταν ήταν υπουργός συγκοινωνιών και έργων. Συγγνώμη, εμείς είχαμε την εντύπωση ότι ήσασταν ο πρωθυπουργός της κυβερνήσεως επί Νίκου Αναστασιάδη. Γι' αυτό ήμουν ο κάρπους ζωής πράκτορας. Ο κάρπας ζωής πράκτορας. Κάρπας ζωής πράκτορας. Λοιπόν, κύριε Νεοφυτού, ακούτε, επειδή η εκπομπή έχει δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα. Να τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε. Νομίζω να πάρετε κι εσείς μια ανάσα να ξεκουραστείτε λίγο. Να τα καταγράψουμε. Θα καταγράφετε και μάλιστα, αν θέλετε, βάζετε τίτλους μόνο. Ο κύριος Ανδρέας από το Κάτω Βαρός, οι κύριοι και κυρίες. Θα διαβάσω εντάχει και ή δυνατό συνοπτικά τα μηνύματά σας. Έχει δίκιο ο κύριος Αβέροφ για τα 300 εκατομμύρια. Αν τα έδινα στις 127.000 φτωχούς, θα έπαιρναν από 200 ευρώ το μήνα όλα τα άτομα. Ευχαριστώ, Ανδρέας Κάτω Βαρώση. Ο κύριος Νίκος. Μπορεί να μας πει ο κύριος Αβέροφ τη θέση του για το πέναλτι του 12%. Ευχαριστώ.
είναι και γρήγοροι οι τηλεθεατές. Ο κύριος Κυριάκος, εφόσον όπως τα λέει ο κύριος Αβέροφ Νεοφίτου ότι φταίει η ΑΕΚ για το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί ψήφισα στη Βουλή αρχικά τα 20 σε ένα κιλοβατόρα για τους ιδιώτες προμηθευτές μέσω φωτοβολταϊκών πάρκων και τώρα σε ποια τιμή πολλούν οι ιδιώτες αυτής της επιχειρήσης που δικαιούνται να πολλούν? Δεν είναι με 10% πιο κάτω από την ΑΕΚ? Ο κύριος Ανδρέας. Έχουμε και μια μικρή χρονοκαθυστέρηση στα μηνύματα. Θέλω να αναφερθώ, λέει, σε μια λέξη που λέγεται κατά κόρο στην πολιτική, χωρίς να υπονοώ κάτι για τον προσκεκλημένο σας. Ισχύει για όλα τα κόμματα. Είναι η λεγόμενη αντιπολίτευση. Όταν ακούει κάποιος αυτή τη λέξη, καταλαβαίνει ότι το μόνο που κάνει αυτός που την επικαλείται είναι απέναντι στην πολίτευση κυβέρνηση. Και άρα δεν κάνει πολιτική, αλλά προσπάθεια καταστροφής της πολιτικής της εκλεγμένης κυβέρνησης. Κύριε Ανδρέα, νομίζω ότι η αντιπολίτευση είναι συστατικό ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Γι' αυτό ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος Δημήτρης, δύο ερωτήσεις. Ποια είναι η γνώμη του κυρίου Αβέροφ Νεοφίτου? Μας πάει στο Κυπριακό ο κύριος Δημήτρης. Για την εκπεριτροπή στην Προεδρία και για μια θετική ψήφο για τους Τουρκοκύπριους. Θα έχουμε λειτουργικό σύστημα ή θα εξαρτάται από το ποιος είναι στο κυβερνητικό σχήμα και θα πάθουμε ό,τι πάθαμε το 1960. Ο κύριος Χρήστος. Κατά την άποψή μου, η προεκλογική εκστρατεία του 2023 του κυρίου Νεοφίτου στηρίχθηκε σε λάθος βάση. Άφηνε στο απειρόβλητο τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ και μόνο στόχος του ήταν ο κύριος Χριστοδουλίδης, κάτι που οδήγησε στην πόλωση εντός Δυσή με αποτέλεσμα να χάσει τις εκλογές. Ποια είναι η άποψή του, λέει ο κύριος Χρήστου? Κύριε Χρήστου, θα συμφωνήσω με τον καλεσμένο μου ότι ας αφήσουμε το 23 πλέον και ας πάμε στο παρόν και στο μέλλον, αν θέλει ας κάνει ένα σχόλιο. Ο κύριος Βάσος. Ο κύριος Αβέροφ Νεοφίτου είναι ο πιο αποφασιστικός πολιτικός της Κύπρου. Ο μόνος που τολμά για το καλό του τόπου. Εγώ δεν ανήκω στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ανήκω στην αριστερά και θα τον ψήφιζα το 2028. Είναι ο καταλληλότερος για το καλό της Κύπρου. Λέει ο κύριος Βάσος, κύριε Νεοφίτου, μην μας παρεξηγήσουν οι τηλεθεατές. Ο κύριος Παναγιώτης, πώς είδε ο κύριος Αβέροφ Νεοφίτου την απόλυση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη? Ήταν δική του επιλογή? Θεωρεί ότι ήταν σωστή η απόφαση του ανωτάτου συνταγματικού δικαστηρίου? Ο κύριος Πανίκος. Το Κυπριακό κράτος στάλωσε, λέει. Ένα λεπτό να το δούμε. Έχουμε χρόνο ακόμη. Βλέπουμε σε όλα τα τμήματα του κράτους μια κατάσταση που τίποτα δεν λειτουργεί. Αστυνομία, τελωνία, δικαστήρια, πολεοδομία. Πώς μπορούμε να αναδιοργανώσουμε το κράτος κατά τον Αβέροφ Νεοφίτου? Η κυρία Δήμητρα, ο πολίτης ενδιαφέρεται να ξέρει, κύριε Νεοφίτου, τι κάνατε όταν μάθατε ότι ο πρόεδρος σας δέχθηκε δώρα, όπως παραδείγματος χάρη διακοπές οικογενειακός δωρεάν στις Σεϊχέλες. Ενοχληθήκατε μόνον όταν δεν σας στήριξε στις εκλογές? Ο πολίτης θέλει να ξέρει. Εντάξει, και ο κύριος Μάριος Χριστοφίδης, πρώτη ερώτηση που ήρθε στην εκπομπή, μας πάει σε ένα άλλο κομμάτι που θέλω να συζητήσουμε. Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ πείσει τον Πούτι και τον Ζελέσκι να συμβιβαστούν με τη Ρωσία, να κρατήσει τα υποκατοχή ρωσόφωνα ουκρανικά εδάφη, δεν θα έχει αντίκτυπο στο υποκατοχή τουρκόφωνα κυπριακά εδάφη? Και τι σκέφτεστε για τις προεδρικές του 2028? Επίσης, ένας άλλος τηλεθεατής, ο κύριος Χριστάκης, πώς νιώθει ο Αβέροφ Νεοφίτου όταν βλέπει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κυνηγά αβεροφικούς? Έχει αβεροφικούς, λέει, Παντελή, εννοεί τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, Παπαθεοδόρου, τον τέος αρχηγό αστυνομίας, και Τσόκο, Διευθυντή του ΡΙΚ. Επίσης, άλλα δύο μηνύματα. Κύριε Νεοφίτου, και έρχομαι. Κύριε Παρούτη, λέει, είναι ολοφάνερο ότι κάτι συμφωνήθηκε με τον κύριο Αναστασιάδη με κοινό όφελος τους. Εξού και η παρουσία του κυρίου Αβέροφ Νεοφίτου, το τι μεσολάβησε να σκάσει ως ο νουπο. Σημειώστε και θα με θυμηθείτε, παρακαλώ, να αναγνωστεί το μήνυμά μου. Το έχουμε αναγνώσει. Ρωτήστε τον για την ασυδοσία των τραπεζών. Δεν έχω το όνομα του τηλεθεατή. Και ο κύριος Χρήστος
Λέει, κύριε Αβέροφ Νεοφύτου, ακούσαμε χθες τον τέος πρόεδρο να χρησιμοποιεί όχι και τόσο κολακευτικά σχόλια για τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο βοήθησε να εκλεγεί υποσκάπτοντας τη δική σας υποψηφιότητα. Τι είναι αυτό που συνέβη και ο Νίκος Αναστασιάδης τρέφεται τώρα εναντίον του κυρίου Χριστοδουλίδη? Νομίζω τα έχω διαβάσει όλα που έχουν φτάσει μέχρι τώρα. Θα τα σκεφτεί ο κύριος Αβέροφ. Ένα λεπτό. Διαδικαστικά πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρει μια ανάσα. Όχι, να δικαιολογάς το διάλειμμα. Θα πάρει μια ανάσα και ο παρουσιαστής φορέας μεταξύ τηλεθεατών και του προσκεκλημένου μας και θα έρθουμε πίσω. Θα έχουμε καθαρά ίσως 15-18 λεπτά. Θα μιλήσουμε και για την πολιτική με τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα δημόσια έργα που δεν τελειώνουν. Διαφημιστικό διάλειμμα, προσκεκλημένος στο στούντιο, ο τέος πρόεδρος του DC, Αβέροφ Νεοφύτου. Για όσο ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, απελευθερώνουμε συνεχώς δυνατότητες. Για όσο μαθαίνεις, σε ενδυναμώνουμε με τις πιο σύγχρονες λύσεις. Για όσο εξελίσσεσαι στην καλύτερη εκδοχή σου, είμαστε δίπλα σου με τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα που έχουμε φτιάξει ποτέ. Νέα προγράμματα Cube από τη ΣΥΤΑ. Για πρώτη φορά, όλες οι αξιόπιστες υπηρεσίες ΣΥΤΑ και αποκλειστικά προνόμια μαζί σε ένα πρόγραμμα από 69,90. Ξέγνιαστα και οικονομικά. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα. Gillette ProGlide. Σχεδιασμένη με τις πιο κοφτερές λεπίδες και τεχνολογία Flexpol που προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου για συναγώνιστα βαθύ ξύρισμα. Το πρόσωπο σου λέει τόσα πολλά χωρίς να πεις λέξη. Επιστέψου το ξύρισμά σου στους ειδικούς και δείξε το καλύτερο σου πρόσωπο. Gillette. Ό,τι καλύτερο για τον άνδρα. Τι αγαπάει η επιδερμίδα μου περισσότερο από τη ρετινόλη? Bakuchiol. Νέο Nivea Cellular Lift Serum με συμπυκνωμένο Bakuchiol. Ενισχύει την παραγωγή κολαγόνου και συσφίγγει ορατά την επιδερμίδα σε μόλις μία εβδομάδα. Σε πρόσωπο, λαιμό και δεκολτέ. Νέο Cellular Lift Serum. Από την Nivea. Ο Supersport 104 σε συνεργασία με την Bioland Energy Group, τον αποκλειστικό χορηγό βιωσιμότητας του 7ου Radisson Blue Marathon, θα εκπέμπουν ζωντανά στις 16 Νοεμβρίου από το κέντρο εγγραφών στο πολυδύναμο πολυχώρο του Δήμου Λάρνακας 11 με 1 και την Κυριακή 17 Νοεμβρίου από τον χώρο απονομών του Μαραθωνίου 11 με 1 παρέα με τους αθλητικογράφους του Supersport 104. Για καθαρό φιλτραρισμένο νερό, Imperial Plastics Camelot. Καλέστε στα τηλέφωνα που βλέπουμε ή μπείτε στο site μας camelotwater.com και κλείστε ένα ραντεβού έτσι ώστε αρμόδιός μας να έρθει στο χώρο σας, να σας δειγματίσει το νερό και να πιείτε καθαρό φιλτραρισμένο νερό. Ο Radisson Blue Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας επιστρέφει στη δράση και στις οθόνες σας. Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου λαμβάνουμε θέσεις στην εκκίνηση του Radisson Blue Διεθνή Μαραθωνίου Λάρνακας ζωντανά και αποκλειστικά από την πόλη του Ζήνωνα στις 11 το πρωί στο Omega Channel. Το Whopper. Καλύτερο από ποτέ. 100% βοδινό μπιφτέκι ψημένο στη σχαρά, τώρα πιο ζουμερό. Με φρέσκα υλικά όπως πάντα. Και ακόμα πιο αφρά τα ψωμάκια. Whopper. It's barbecue time, anytime. Δοκίμασε το στα Burger King. Γεύμα με 5,95. Head and Shoulders, δεν ήξερα ότι έχεις πιτηρίδα. Δεν έχω. Το Head & Shoulders απομακρύνει πιτηρίδα και λιπαρότητα και απελευθερώνει διπλάσια ενεργά συστατικά για να εμποδίσει την επανεμφάνιση της πιτηρίδας. Head & Shoulders. Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή. Φιλοξενούμενος ο τέος πρόεδρος του DC, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου. Είπαμε ότι επιδιώξαμε εδώ και αρκετό καιρό να έχουμε μία συζήτηση, να τεθούν θέματα. Εξάλλου, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση, στην πολιτική συζήτηση. Ως εκ τούτου, είναι εδώ να απαντήσει σε ερωτήσεις, να του θέσουμε και σκληρές ερωτήσεις ή δυνατόν. Διαβάσαμε μία πλειάδα μηνυμάτων που ήρθαν μέχρι τις 4 παρά 20, για να είμαστε δίκαιοι. Τα επόμενα 2-3, αν προλάβουμε, έχουμε ακριβώς
20 λεπτά. Καθαρό χρόνο. Παρακαλώ, κύριε Νεοφύτου. Θα προσπαθήσω να τρέξω τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Αλλά να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές. Από τον κύριο Ανδρέα από το Κάτω Βαρώση. Ανδρέα, είσαι με την θέση μου. Όντως, θα μπορούσαμε να δίδαμε 200 ευρώ το μήνα για κάθε άνθρωπο κάτω από το όριο της φτώχειας. Και ξέρετε, 100 ευρώ αύξηση σε κάποιον που πιάνει 100.000 τον χρόνο μισθό για αύξηση της ΣΑΤΑ, ίσως να μην λέει τίποτα. 200 ευρώ για κάποιον που πιάνει 500 και 600 και 700 ευρώ το μήνα, είναι σαν που και κέρδισε το κρατικό του λαχείο. Ο κύριος Νίκος με ρώτησε για το πέναλτι του 12%. Η ισοπεδωτική αφαίρεση του πέναλτι του 12% σημαίνει ότι αυτόματα μειώνουμε το όριο αφυπηρέτησης από τα 65 στα 63. Γιατί δεν θα βρεθεί κανένας να δουλεύει ως τα 65 όταν γνωρίζει ότι αν συνταξιοδοτεί από τα 60 θα πιάνει την ίδια σύνταξη. Όμως για αυτούς που έχουν γίνει περικοπές πρέπει να γίνει μια μελέτη με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους για να γίνει μια αναπροσαρμογή. Ο κύριος Κυριάκος μήπως δεν παρακολούθησε όλη τη συζήτησή μας. Δεν είπαμε ότι 100% την ευθύνη για το ψηλή ηλεκτρική ενέργεια την φέρει η ΑΕΚ. Είπαμε άλλους 3-4 παράγοντες. Άρα ποτέ δεν είπα ότι φταίει 100% η ΑΕΚ, αλλά έχει το δικό της μερίδιο. Ποτέ δεν πέρασε από τη Βουλή, κύριε Κυριάκο, συμφωνία πόσα θα πληρώνουν τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών. Και αυτό είναι δίκαιο. Και είναι προκλητικές αυτές οι συμφωνίες που έγιναν. Κακώς έχει... Η ΡΑΕΚ τις έκανε όμως. Ναι. Η ΡΑΕΚ... Είναι ανεξάρτητη η αρχή. Α, η ΡΑΕΚ και όχι η αρχή ηλεκτρισμού, κύριε Νεύκο. Ακούστε το λάθος και να σας πω και τη διόρθωση. Κακώς συνδέθηκε πόσα θα πληρώνονται την κιλοβατόρα με βάση το κόστος της ΑΕΚ. Συνδέθηκε το τι θα πληρώνουμε μία μονάδα κιλοβατόρας από ανανεώσιμη πηγή με τι κοστίζει στη συμβατική της ΑΕΚ. Λάθος. Λάθος εγκληματικό. Έχουν συμφωνίες. Πώς μπορείς να τις αλλάξεις. Βεβαίως. Φωνάζεις τους 10 παραγωγούς όταν είσαι πρόεδρος πάνω στο καράβι που λέγεται Κύπρος και τους λες, παιδιά, έγιναν λάθος συμφωνίες. Ξέρετε ότι 40% της ενέργειας που παράγεται πάει χαμένη. Άρα ενώ κοστίζει στον καταναλωτή 20 σαν την κιλοβατόρα, όπως είπε παραδείγματος χάρη ο Κυριάκος, όταν το 40% της παραγωγής μου πετιέται, άρα 12 σεντ μου μένουν. Ελάτε εδώ να αλλάξουμε τις συμφωνίες, να βάλουμε το λογικό ποσό και να έρθουμε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα να χρηματοδοτήσει το κράτος την αποθήκευση, να βελτιώσουμε και το σύστημα της ΑΕΚ, το δίκτυό της, ούτως ώστε το 100% της παραγωγής σας να χρησιμοποιείτε. Άρα και εσείς να έχετε όφελος και ο παραγωγός να έχει όφελος. Τα προβλήματα θέλουν λύσεις και όχι ανταποκρίσεις, αγαπητέ Σωτήρη. Ο Ανδρέας είπε κάτι παράξενο για μια δημοκρατική χώρα. Ότι η λεγόμενη αντιπολίτευση είναι για να καταστρέφει την κυβέρνηση. Ναι. Τουν αντίον, αγαπητέ Σωτήρη, σε μια αδύναμη κυβέρνηση που έχουμε σήμερα, είναι τραγικό να έχουμε και αδύναμες αντιπολιτεύσεις. Είναι αδύναμη κατά σας η κυβέρνηση. Όχι, λέω, πέραν από αδύναμη. Έχει και θέματα θετικά, θα τα πούμε στην πορεία. Για να υπάρχει σε μια δημοκρατία ένα μέλλον σε ένα τόπο, χρειάζεται να υπάρχει αυστηρός έλεγχος της εκάστοτε εξουσίας. Και ιδιαίτερα όταν έχεις αδύναμες κυβερνήσεις, χρειάζεσαι ισχυρότατες αντιπολιτεύσεις.
Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Η κυρία Δήμητρα, ναι, με ρώτησε... Δήμητρα ή Δημήτρης. Δήμητρα ή Δημήτρης, εν πάση περιπτώσει. Ποια είναι η γνώμη Δημήτρη, του... Ο κύριος Δημήτρης. Μια θετική ψήφο... Ναι, ναι, για τον Κυπριακό για σας ρώτησε. Ο κύριος Δημήτρης. Για την πολιτική ισότητα, ναι, για την η λειτουργία. Εκπεριτροπής Προεδρία και η μία θετική ψήφος για τους Τουρκοκύπριους. Αυτά είπε ο κύριος Δημήτρης. Όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, είναι σχεδόν αδύνατο κατ' εμέ να εξευρεθεί λύση του Κυπριακού φεύγοντας από το τραπέζι την Εκπεριτροπής Προεδρία. Το τι θα μπορούσαμε να είναι Εκπεριτροπής Προεδρία με τον εκάστοτε που προεδράβει χωρίς εκτελεστικές εξουσίες. Να είναι ceremonial, ένα μοντέλο τύπου σχεδίου Ανάν, που να μην έχει αυτές τις μεγάλες εξουσίες που έχει σήμερα για να είναι και πιο λειτουργικό το σύστημά μας. Χωρίς... Εννοείται εξουσίες Προέδρου, ναι, ναι, και Αντιπροέδρου. Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, να αποδυναμωθεί η πυραμίδα. Η εξουσία να είναι στο Συμβούλιο και αυτός που προεδρεύει θα είναι ουσιαστικά ceremonial. Ναι, ναι. Διακοσμητικός. Χωρίς ένα μοντέλο τύπου σχεδίου Ανάν. Λέει αν θα είναι λειτουργική μία θετική ψήφος. Αγαπητέ Δημήτρη, είναι αυτά που είπα και προηγουμένως. Αν αμφισβητήσουμε την πολιτική ισότητα, τότε να μην καταριόμαστε... Θα μας μείνει αμανάτη, κύριε Αρχηγή. Το είπαμε, ναι, και να μην καταριόμαστε την ώρα που δεν θέλουμε την πολιτική ισότητα, να κάνουμε και τους κακοφανισμένους και να καταδικάζουμε τους άλλους και σωστά το πράττουμε για τα δύο κράτη. Λοιπόν. Έρχομαι, ο Χρήστος... Χρήστος. Έχει απόλυτο δίκιο για τον Κωστία, παραδοχή μου. Αν δεν ασχολούμουν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και ξεδίπλωνα από την αρχή τις πολιτικές μου, τις θέσεις μου, ίσως τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Βάσος. Ευχαριστώ τον κύριο Βάσο για τα καλά του λόγια. Εύχομαι να λυθεί το Κυπριακό, να λυθούν τα προβλήματα του κόσμου και να μην χρειαστεί να κάνει την υπέρβαση του 28. Απόλυση Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Δεν είμαι εγώ άνθρωπος που θα κρίνω την δικαιοσύνη και την απόφαση ενός ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου. Είναι σεβαστή. Όμως έπρεπε να γίνει πιο κατανοητό, γιατί στην αντίληψη του πολίτη ένας άνθρωπος που έκανε καλά την δουλειά του καρατομήθηκε. Το ανώτατο δικαστήριο δεν δίκασε τη δουλειά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Δίκασε τη συμπεριφορά του. Αλλά αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν είχαμε καραβοκύρι. Αφέθηκαν δύο θεσμοί να συγκρούονται. Προτίμησε να είναι απόν ακόμα και στη λήψη της απόφασης που ήταν γνωστή μήνες πριν. Γιατί, πού την ξέρατε εσείς την απόφαση? Την ημέρα της απόφασης. Α, ότι ήταν γνωστή. Συγγνώμη, κύριε Νεοφίλη. Η οποιαδήποτε απόφαση. Συγγνώμη, κύριε Νεοφίλη. Την ημέρα μα της... και ο Νίκος Αναστασιάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΩΜΕΓΑ τον Δεκέμβριο του 2021 στον Διευθυντή Ειδήσεων τον Μιχάλη τον Παυλίδη και στον Ομιλούντα προανήγγειλε ότι δεν έχει επιλογή από το να προχωρήσει σε διαδικασία παύσης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Δεν το έκανε. Μάλιστα λέγεται στο παρασκήνιο ότι πιέζατε εσείς γιατί θα είχε εκτραπεί. Θα είχε αντιδράσει κοινή γνώμη σε, ναι, κάτι τέτοιο. Είναι αλήθεια? Όντως. Και ο Νίκος Αναστασιάδης το δέχτηκε. Ήθελε και το δέχθηκε, αποδέχθηκε. Αποδέχτηκε. Εντάξει, αποδέχτηκε ότι η ζημιά που θα προκαλεί το ακόμα και με την παύση του θα ήταν μεγαλύτερη. Λοιπόν. Μου ξέφυγε η ερώτηση ενός πανίκου, το Κυπριακό ετέλειωσε. Ναι. Ο κύριος Πανίκος είπε δεν λειτουργεί τίποτα. Ναι. Νομίζω ότι ιδιαίτερα σήμερα, είπε και λέχθηκε και προηγουμένως, εσείς το είπες, ότι πέραν των προβλημάτων στη δημόσια υπηρεσία,
τώρα βρέθηκε και στην κεφαλή του κράτους. Το είπε ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης χθες βράδυ στο podcast που παρακολουθήσαμε. Ό,τι περίπου κυβερνά η δημόσια υπηρεσία. Κατά κανόνα σε όλο τον κόσμο, και δεν ψέγουμε τους δημόσιους λειτουργούς, γιατί είναι άρρωστοι, οι δημόσιοι λειτουργοί είναι εξαιρετικοί και είμαστε από τις χώρες που τα καλύτερα μυαλά μας είναι στη δημόσια υπηρεσία. Είναι το σύστημα που νοσεί, που δημιουργεί όλες αυτές τις ρευλώσεις. Άρα αυτό που χρειάζεται μέσα από την πολυρύθμιση και τους κανονισμούς, να πάμε σε αποκέντρωση και μερική απορύθμιση. Και αυτό ήταν και ένα από τα σλόγγαν του Τραμπ που κέρδισε προσφάτως τις εκλογές. Λοιπόν, εκείνο για τους αβεροφικούς που κυνηγάει η κυβέρνηση. Έχουμε ακόμα δύο-τρεις ερωτήσεις. Η κυρία Δήμητρα είπε γιατί δεν αντέδρασα στα σκάνδαλα επί προηγούμενης διακυβέρνησης. Ζητήσαμε και ζητούσαμε πάντα τη διερεύνηση των οποιονδήποτε σκανδάλων από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Εννοείται τις Σεϊχέλες μάλλον, αυτό είπε η κυρία Δήμητρα. Το ταξίδι στις Σεϊχέλες. Το οποιοδήποτε. Ο Χριστοφίδης... Ο κύριος Μάριος Χριστοφίδης, ναι. Ναι. Εάν, και η δική μου εκτίμηση ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα λήξει. Λόγω Τραμπ. Ναι. Με ένα απλό. Θα τους αναγκάσει να κάτσουν στο τραπέζι για διαπραγματεύσεις. Αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται με τον πόλεμο. Θα λυθούν με τις διαπραγματεύσεις. Το κυπριακό πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις συγκυρίες. Δεν με φοβίζει ότι θα σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θέλω να δράξουμε αυτές τις γεωπολιτικές συνθήκες και στην περιοχή μας και παγκόσμια, και τον ερχόμενο Φεβράριο-Μάρτιο, όταν θα γίνει η διευρυμένη σύνοδος, να προσπαθήσουμε για λύση του Κυπριακού. Ο Χριστάκης, ναι, που είπε να κυνηγούν τους αβεροφικούς. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ζούμε το αισθάνεστε, το αισθανθήκατε ότι... Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, το αισθανθήκατε ότι άτομα που είχατε συνεργαστεί και ενδεχομένως να είχατε και καλές σχέσεις να βρίσκονται στο στόχαστρο της παρούσας κυβέρνησης. Καταρχήν, ένας δημόσιος λειτουργός κάνει τη δουλειά του σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θεωρώ πως δεν βοηθά τον ίδιο τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη η συμπεριφορά. Να προσπαθεί, ποιο είναι το αποτύπωμα με τους έμπιστους μας, με αυτούς που ήταν στην προεκλογική μας εκστρατεία, με αυτούς που νιώθουμε τόσο άνεση, προσπαθούμε να κυβερνήσουμε τη χώρα. Δεν θα τα καταφέρει. Και δεν είναι καλό ούτε για τον ίδιο ούτε για τη χώρα. Ένα Παντελή, Γιώργο, που είχα να του μιλήσω από το πέρας των προεδρικών εκλογών. Ένας άνθρωπος που χειρίστηκα τα θέματα οικονομίας. Στις δύσκολες ώρες του Μαρτίου του 2013, ναι. Να σας πω ένα πράγμα. Δεν μ' αρέσει να λέω πολλά πράγματα, είτε θετικά είτε αρνητικά για οποιονδήποτε. Όταν πήγαμε στο δεύτερο Eurogroup, το κρίσιμο, στις 25 του Μάρτου του 2013. Με το αεροπλάνο που έστειλε ο Juncker. Με το αεροπλάνο του βασιλιά. Του Βελγίου, ναι. Ο Γιώργος Παντελή, που ήταν δίπλα μου σε όλες τις επαφές, ήταν ο αξιόπιστος συνομιλητής μας με την Τρόικα. Και έκτοτε ήταν ό,τι πιο αξιόπιστο είχαμε στη δημόσια υπηρεσία που αφορούσε την οικονομική διαχείριση. Ούτε και ξέρω τι ψήφισε ο άνθρωπος, ούτε και ξέρω το κόμμα του. Και ήταν και δίπλα, όχι στην κυβέρνηση η Αναστασιάδη, ήταν και από τους στενούς συνεργάτες όταν ήταν στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Χριστόφιας. Ένας Δημήτρης Χριστόφιας δεν άλλαξε το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, τον Χρήστο τον Μπατσαλίδη, που ήταν η επιλογή και ο Διευθυντής του Γραφείου του Γλαύκου Κληρίδη. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχουμε άλλο. Ναι. Ένα υπονομένο από κάποιον κύριο Νίκο. Ότι κάτι συμφωνήθηκε. Δηλαδή, ναι. Το είπα. Μα σήμερα στην εκπομπή ήταν έκδηλο ότι οι πολιτικές μας
θέσεις σε διάφορα ζητήματα ήταν και παραμένουν διαφορετικές. Δεν ήταν πολιτική ή παραπολιτική η σύναξη, είπαμε, γυρίσαμε σελίδα χωρίς να διαγράφουμε το παρελθόν. Τελειώσαμε, δεν έχει άλλο. Όχι, έχει για να μην... Τι είπε ο Αναστασιάδης για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ήταν η τελευταία σωστό. Ερώτηση. Θα απαντήσω, είναι καλύτερα να εκτιμούμε τις εγκαίρως. Εγκαίρως κάποιον. Δηλαδή έπεσε έξω ο Νίκος Αναστασιάδης, δεν το λέτε έτσι. Θα πω αυτό που θέλω. Σωστό, εντάξει. Και εγώ αυτό που είναι κατάλαβα. Καλύτερα πει. Γενικότερα, γιατί το ακούμε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Το ακούμε. Αυτό το ακούμε, άστεο όνομα, το ακούμε σε κάθε γωνιά. Είναι καλύτερα. Τι ακούτε δηλαδή, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αυτά που ακούτε κι εσείς, κύριε Παρούντη, δεν θα το πω εγώ. Είναι καλύτερα να αξιολογούμε τις ικανότητες κάποιου για οποιοδήποτε πόστο προτού αποχωρήσουμε από το Ταμείο. Το έλεγα και εγώ, κύριε Νεοφύτου, στις προεκλογικές συζητήσεις. Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται όταν απομακρυνθείς από το Ταμείο. Λοιπόν, Τάκης... Δώστε μου 30 δευτερόλεπτα. 30 και θα υποβάλω την ερώτηση του κυρίου Τάκη από Ταυγόρου. Επιμένει, παρακαλώ. Ο Τάκης ο Ματζούκος. Ναι, με έστειλε 30 μηνύματα. Θα μας πει για τις συντάξεις που έχει... Θα σας πει. Λοιπόν, θα μου πείτε και για τις πολλαπλές συντάξεις. Πάμε στον Τάκη. Όχι. Κάτι θα λέγατε σημαντικό και άστε τον Τάκη. Έχετε 30 δεύτερα, παρακαλώ. Να πούμε στον Τάκη και θα έρθουμε. Εντάξει. Δεν ξεχνάει η εκπομπή. Λοιπόν, να διαβάσω την ερώτηση του κυρίου Τάκη από Ταυγόρου. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Νεοφύτου για τις πολλαπλές συντάξεις. Πόσες παίρνει σήμερα ο ίδιος και ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου? Μάθαμε ότι είχε πρόταση νόμου από το 2016, όταν ακόμη κυβερνούσε ο Δησί, για να ρυθμιστεί το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί δεν ρυθμίστηκε μέχρι σήμερα? Συμφωνεί ότι είναι πρόκληση για όλους εκείνους τους συνταξιούχους των 400 και 500 ευρώ? Παρακαλώ, κύριε Νεοφύτου. Μεγίστη πρόκληση. Ναι, αλλά δεν υπάρχει πρόθεση να την κλείσετε. Να την τερματίσετε. Μεγίστη πρόκληση. Την ίδια ώρα ένας αξιωματούχος δεν χρειάζεται νόμους για να είναι σωστός έναντι της κοινωνίας. Ναι, αγαπητή Τάκη, εγώ ενώ είμαι βουλευτής, παίρνω και δύο συντάξεις. Τη σύνταξη ως πρώην δήμαρχος και τη σύνταξη ως πρώην υπουργός. Και αύριο... Είναι πολλά λεφτά, κύριε Νεοφύτου Τουά. Όχι, οι δύο συντάξεις μπορεί να είναι και κάτω από 1.300 ευρώ. Πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνει ο κύριος Στάκης, σωστό. Πολύ περισσότερα. Διπλάσια μάλλον από αυτά που αλλά παίρνει. Τον Μάιο του 26 θα έχω φύγει από τη Βουλή και θα δικαιούμε και μια μεγάλη. Των 2.000. Περισσότερα. Πάνω από 3.000. Αυτά είναι προκλήσεις. Είναι προκλήσεις. Αλλά δεν περιμένει ένας αξιωματούχος νόμους, αν θέλει να είναι σωστός, εναντί του Τάκη και της κοινωνίας. Παρά τις προσπάθειές μου, πολλές φορές, με νομοθετική ρύθμιση, να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα. Γιατί δεν τις αποποιήσετε όμως, κύριε Νεοφύτου, προσέξτε, όπως έκανε ο Νούφριος Κουλάς ή... Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν αποποιείται τη σύνταξη του πρώην δημόσιος υπάλληλος. Λαμβάνει 1.013 ευρώ σύνταξη. Εσείς γιατί δεν τις αποποιείστε, αφού είστε τόσο έντονα τοποθετημένος επ' αυτού του θέματος? Δεν τις παίρνω τις σύνταξεις. Όχι, τις παίρνετε και τις διαθέτετε. Ναι. Γιατί, θα ήταν καλύτερα να τις αφήσετε στο πάλιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Πού ξέρουμε εμείς ότι τις δίνετε? Όχι, ένα λεπτό. Εσείς λέτε ότι είναι καλύτερα να μείναν στο πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Εγώ προτίμησα 8 φιλανθρωπικά ιδρύματα να παίρνουν κάθε τέλος του μήνα ένα ποσό
για αυτά τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και τα 1.000 ή 1.500 ευρώ τον χρόνο, κάθε χρόνο, είναι σημαντικό. Αυτή ήταν η δική μου ανάλυση και η δική μου προσέγγιση. Κύριε Παρούτη, υπάρχουν τα στοιχεία και μέχρι το τελευταίο σεν δίνεις αυτά τα... Κύριε Νεοφύτου, ένας τηλεθεατής που δεν έχω δυστυχώς το όνομα του, λέει, είπε ρωτήστε για την ασυντοτησία των τραπεζών και τώρα μου στέλνει μήνυμα οι τράπεζες έγινα γαργάρα, ξέχασα και εγώ να το θυμίσω. Και επίσης ένας άλλος τηλεθεατής από τα πολλά που έχουν έρθει, γιατί υπάρχει ένα πολιτικό υπονοούμενο μέσα και θέλω να είμαι δίκαιος. Συγγνώμη ένα λεπτό. Α, είναι ο κύριος Νεκτάριος. Λέει ο κόσμος, κύριε Νεοφύτου, ότι είστε από τους ιδιοκτήτες του εκτοτικού χωριού Κοκκινοτριμιθιάς, ότι έχετε εκτάσεις με φωτοβολταϊκά, ότι έχετε κάνει δουλειές με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ότι είστε μέτοχος στο ΑΠΟΕΛ. Μπορεί να μας πείτε με τι ασχολείται ο κύριος Νεοφύτου, επειδή θεωρώ βαριούς χαρακτηρισμούς. Ναι, ναι. Είναι οι δύο ερωτήσεις και κλείνουμε ή δυνατόν... Είναι και η ευαίσθητη και θέλω να την επαναλάβεις για να μην έχει... Ποια είναι η ευαίσθητη? Που την αφήσαμε πριν από την ερώτηση του Τάκη του... Α, που μείνανε, ναι, τα 30, αυτοί που είχατε, παρακαλώ. Να την ξαναπείς, να την ακούσεις. Εντάξει, ελάτε να απαντήσετε σε αυτά και θα... Πες και την τρίτη, πριν από τον Τάκη το Ματσούκο. Τώρα μου διέφυγε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα τη θυμηθώ από τις σημειώσεις, παρακαλώ. Ασυνοσία των τραπεζών. Εδώ όντως, το 2018, όχι με δική μου πρόταση, αλλά με νομοσχέδιο της κυβέρνησης, δώσαμε το δικαίωμα να προχωρούν οι εκποιήσεις προτού ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες. Όντως. Ήταν λάθος. Όντως είμαστε ίσως η μοναδική χώρα με αυτή τη ρύθμιση. Όμως μας ζητούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καθαρίσει αυτό το θέμα. Ότι δεν μπορούν τα δικαστήριά σας να περιμένουν 8 με 10 χρόνια να εκδικάσουν υποθέσεις. Και αν δεν διορθώσετε αυτά τα πράγματα, θα θεωρήσουμε ότι τα ενυπόθηκα, τα κολάτερα έχουν αξία μηδέν. Και άρα τον Ιούλιο του 2018, ως νομοθέτης, ένας από τους 56, γιατί ψήφισαν και το Δίκο και άλλοι συνάδελφοι βουλευτές, το κυβερνητικό νομοσχέδιο, αν δεν ψηφιζόταν, γνωρίζαμε ότι την επόμενη θα είχαμε χειρότερα κουρέματα από το 2013. Ξεπεράστηκαν αυτά. Τώρα έχει τρόπους να διορθωθούν. Γιατί όντως υπάρχει ασυδοσία. Και κατησχερισμό, των... κύριε Νεοφύτου, είμαστε ήδη εκτός χρόνου. Ναι, αλλά... ναι, έχετε δίκιο. Η κατησχερισμό επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είστε επιχειρηματίας. Ξέχασε ο αγαπητός Νεκτάριος ότι είμαι και ιδιοκτήτης του Μέγα. Του Μέγα, όχι. Των υπεραγορών, της λίμνης, τα αεροδρόμια, την κάθε επιχείρηση. Είμαι ο πολυδισεκατομμυριούχος σε αυτόν τον τόπο. Όλοι οι Κύπροι, όλες οι επιχειρήσεις μου ανήκουν, αγαπητέ Σωτήρη. Το θέμα φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι δεν μας ψήφισαν ούτε οι υπάλληλοι μας. Λοιπόν, κύριε Νεοφύτου... Καμία σχέση, τώρα σοβαρό μιλώντας, καμία σχέση δεν έχω με καμία από αυτές τις επιχειρήσεις ή με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Είσαι από την Αργάκια και κλείνω. Όχι, δεν είμαι. Είσαι σόγαμπρος της Αργάκιας. Ξέρεις ότι είμαι γιος του μακαριστού του Πικί, που ήταν ένας για την περιοχή του από τους μεγάλους ιδιοκτήτες γης που δώσε πρίκα στα παιδιά του. Λοιπόν. Αυτά είναι τα περιουσιακά μας στοιχεία, δόξα να έχουμε και να μακαρίζουμε τον πατέρα μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεοφύτου, για τη συμμετοχή εγώ και για το ότι απαντήσατε σε πολλές ερωτήσεις. Μπορεί να μας διέφυγαν κάποιες. Είπαμε, η προσπάθεια είναι να φωτίσουμε ή δυνατόν τα πράγματα. Θα ευχαριστούμε ξανά πολύ. Τελικά δεν ήταν αρκετή μια ώρα. Δεν ήταν, ορίστε. Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
παιδάκια έχουν το δικό τους τρόπο να τεστάρουν την προστασία που προσφέρουμε στο δερματάκι τους. Τα Pampers Premium Care παρέχουν διπλή προστασία που απορροφά άμεσα, ώστε το δερματάκι τους να παραμένει στεγνό και απαλό. Και το νέο μας Stop & Protect Pocket που συγκρατεί τις διαρροές στο πίσω μέρος. Προστατευμένο δερματάκι εγκεκριμένο από τα μωράκια. Pampers Premium Care. Τα Λάντζις Ελλάς. Στεγανά καλύματα φρεατίων με υδραυλικά αμορτισέρ, εξαιρετικής αισθητικής, με δυνατότητα επένδυσης από το υλικό του περιβάλλοντος χώρου. Τα Λάντζις Ελλάς. Ο πρώτος αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός της Κύπρου γιορτάζει και δίνει δώρο μία απίστευτη μοτοσυκλέτα Vogue αξίας 2.890 ευρώ. Κάνε τη δική σου με δύο απλά βήματα. Ακολούθησε τον Supersport 104 στο Facebook, κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου και μπήκες αυτόματα στην κλήρωση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Supersport 104. 20 χρόνια μένεις εδώ. Εξακολουθεί να μην μου αρέσει ο πίνακας. Είναι ένας πανέμορφος πίνακας. Είναι σάπιος. Κρύβει μέσα του το τοπικό όνειρο ενός ειρηνικού κόσμου. Ο πίνακας είναι ευφυής. Τον απαλλάσσω από τον διαβολικό δημιουργό του. Έλα, θες κάτι από μετρό? 3 Day Offers Μετρό. Φρέσκο λαβράκι 400 με 600 γραμμάρια, μείον 3 ευρώ, μόνο 8,95 το κιλό. Χοιρινός λαιμός Ολλανδίας, 4,89 το κιλό μόνο. Γρηγορίου Πίτσα Special 490 γραμμάρια, μόνο 3,55. Kellogg's Coco Pops Chocos, δημητριακά 550 γραμμάρια, 3,19 μόνο. Λωτή Ελληνική, μόνο 1,49 το κιλό. Μετρό. Ό,τι καλύτερο. Ένα ζουμερό cheeseburger και ένα αμπλαχταριστό chicken burger. Και φυσικά, οι τραγανές διάσημες πατάτες μας. Και ένα απολαυστικά δροσιστικό ρόφημα. Ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Όμως, για περίμενε. Αν σου λέγαμε ότι κοστίζουν μόνο 5,50? Introducing the 5.50 meal deal at McDonald's. Everyone loves a little extra. Παραπαπαπα. Έχουμε φτάσει στο τέλος, κυρίες και κύριοι, και της σημερινής εκπομπής. Εντάξει, προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στις περισσότερες ερωτήσεις. Ήμασταν ξεκάθαροι εξ αρχής για τα τηλέφωνα, ότι δεν θα παίρναμε τηλεφωνικές γραμμές, γιατί έχουμε πληροφορηθεί ότι γινόταν χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Αύριο στις εχμές θα συζητήσουμε το γνωστό θέμα. Γιατί στην Κύπρο ζωτικής σημασίας δημόσια έργα δεν τελειώνουν ποτέ. Τι είναι αυτό που φταίει? Οι φωτογραφικές προσφορές, οι διαδικασίες αξιολόγησης και κατακύρωσης, η ευθυνοφοβία των δημοσίων υπαλλήλων ή μήπως οι πολιτικές παρεμβάσεις και στο βάθος οι μίζες. Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας, θερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό και το κερασάκι στην τούρτα το προχθεσινό, δρόμος Πάφου πόλης, όπου στις εχμές το είχαμε προβλέψει εδώ και πολλές εβδομάδες. 8 και 10, απόψε όπως πάντα, το κεντρικό δελτίο του Omega Channel με τον Μιχάλη Παυλίδη. Καλό υπόλοιπο σε όλους και όλες.